Έντιμε κύριε Δήμαρχε Δρομολαξιάς, κύριε Κύπρο Ανδρονίκου. Έντιμε κύριε Βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο Νούφριε Γουλά, σεβαστών ιερατείων, φίλες, φίλοι και λοιποί συγκατηγορούμενοι στου Χριστού Μέγα Δικαστήριον κατά της Δευτέρας και ενδόξου παρουσίας. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, μια γιορτινή μέρα, γιατί έγινε ένας θρίαμβος έναντι του θανάτου. Ένας θρίαμβος, το πρώτο δυνατό χτύπημα εναντίον του διαβόλου. Ο Ιησούς Χριστός πριν 2.000 χρόνια αναστήνει εκ των νεκρών των φίλων του, των τεταρταίων, των επιστήθιων φίλων Λάζαρο. Για τούτον τον λόγο, από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε? Το πόσο ευλογημένοι είμαστε εμείς οι Λαρνακείς, το πόσο ευλογημένοι είμαστε εμείς στη Δρομολαξιά. Αν μπορείτε να συλλάβετε ότι η λέξη Κίτιο και η Δρομολαξιά πλέον έχει μπει, ευλόγησεν ο Τριαδικός Θεός να μπει στις πόλεις που αναγράφεται στο Ευαγγέλιο και στους ύμνους της Εκκλησίας. Είμαστε στο, η πόλη ένδοξες Ιερουσαλήμ, η Κωνσταντινούπολη. Δια του Αγίου Λαζάρου εδοξάστηκε το Κίτιο, εδοξάστηκε η Δρομολαξιά. Δοξάζεται ο καθένας από εμάς και αυτό θα διαιωνίζεται εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Άγιος Λάζαρος, ο μεγαλύτερος Άγιος όλων των εποχών και αυτόν πηγάζει εκ του απολυτικίου του. Έναν απολυτίκιον καθορίζει ποιος είναι ο Άγιος. Για αυτόν τον Άγιον μιλά για την κοινή Ανάσταση και δια του θαύματος της Αναστάσεως αποκαλείται ο Ιησούς Χριστός νικητής του θανάτου. Γι' αυτόν σήμερα έχουμε μια ένδοξη ημέρα. Γιορτάζεται ο πολιούχος της πόλης μας, ο πολιούχος της ζωής μας, ο οποίος εμεγάλωσε μαζί με τον Ιησού Χριστόν. Ο Άγιος Λάζαρος από τα παιδικά του χρόνια δούλευε και ζούσε μαζί με τον Ιησού Χριστόν στη Ναζαρέτ. Τον εμεγάλωσε στα πόδια της η Παναγία μας. Εκ των υστέρων αυτή είναι η παράδοση που μας έδωσε η μητέρα Ευπραξία από το μοναστήρι της Βιθανίας, από τους Αγίους Τόπους. Ο Άγιος Λάζαρος, ο μοναδικός Άγιος με δύο τάφους, ένα στη Βιθανία και έναν στο Κίτιο, στην πόλη μας. Η αιτία που είμαστε εμείς και έχουμε την υπέρτατη τιμή να είμαστε οι πρώτοι χριστιανοί του πλανήτη, δια του Αγίου Λαζάρου, καθορίζεται χρονικά ότι η Κύπρος έχει διδαχτεί το χριστιανισμό πρώτης τους αιώνες, δια του στόματος του Αγίου Λαζάρου, του πρώτου αρχιερέα της Κύπρου, του πρώτου ιεράρχη της Κύπρου, καθότι τη δόξα του Αγίου τη βλέπουμε και από τα επίθετα που της έχει δώσει η Εκκλησία. Τον Άγιο Λάζαρο ονομάζεται δίκαιος. Δεν είναι όλοι οι Αγίοι που ονομάζονται δίκαιοι. Για να έχει τον τίτλο δίκαιος σημαίνει ότι εφάρμοσε επακριβώς, εφύλατε πιστά τις εντολές του Κυρίου. Έχει το όνομα Θαυματουργός. Γιατί είναι πολλαπλά τα θαύματα, άπειρα τα θαύματα που έκαμνε. Φίλος Χριστού, ο μεγαλύτερος τίτλος που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Και αυτόν διαστόματος Ιησού Χριστού, όχι διαστόματος ανθρώπου. Και βάσει αυτής της λέξης φίλος μπορούμε να εξάγουμε τα χαρακτηριστικά της αγιοσύνης και της αγιότητας αυτούς του Μεγάλου Αγίου. Φίλος σημαίνει αγαπώ, άρα είναι ο Άγιος της αγάπης. Φιλοξενία είναι ο Άγιος που αγαπά τους ξένους
και τρέχει με ανοιχτό χέρι να τους φιλοξενήσει. Γι' αυτόν υπάρχει και η ηφαίστειος εικόνα μας, μοναδική στον πλανήτη, μοναδική στην Ορθοδοξία, όπου απεικονίζει τον Ιησού Χριστόν, τον Άγιο Λάζαρο, την Αγία Μάρθα και την Αγία Μαρία, όπου απεικονίζει τη φιλοξενία που έδινε αυτή η Αγία Οικογένεια στον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Αυτή η Εκκλησία ανοίγει σε αυτούς που ήταν οι προτεργάτες της Εκκλησίας, οι προτεργάτες της Ορθοδοξίας σε ολόκληρον τον πλανήτη, στον Άγιο Λάζαρο, στις μυροφόρες γυναίκες Μάρθα, Μαρία, οι οποίες εφιλοξενούσαν τον Χριστό, την Παναγία και τους Αποστόλους. Ο Άγιος Λάζαρος κατέχει θέση πιο πάνω και από τους Αποστόλους, γιατί όταν κάποιον τον επιλέγουμε για φίλο μας, στη ζωή μας και στη συνείδηση, στην καρδιά μας, στη ψυχή μας, τον έχουμε πιο πάνω από οποιοδήποτε εργάτη μας, μαθητή μας, συγγενή μας και οτιδήποτε άλλο που συναναστρέφεται μαζί μας. Είναι πιο πάνω από ο Απόστολος. Είναι ο Άγιος της οικονομίας, αφού οικονόμησε δια του θαύματος της αλικής. Στα αγγλικά η οικονομία μεταφράζεται σε economy και σε business. Χτες πριν δύο μέρες, όταν το έλεγα αυτό για πολλαπλή φορά σε μια φίλη, την κυρία Παναγιώτα Παναγιώτου, που σήμερα είναι εδώ, και μου είπε ότι ήθελε να αλλάξει δουλειά και αγωνία για έναν interview, την επόμενη μέρα έφερε 30 φύλλα μέσα στον επιτάφιο του Αγίου και το πρωί προσλήφθηκε με διπλάσιο μισθό. Έχω 100 παραδείγματα να σας δώσω. Το Σταύρο με το οικόπεδο, τον Νικόλα, τον γιο του Πάτερ Ανδρέα της Μητρόπολης. Είναι ο Άγιος των business, είναι ο Άγιος της οικονομίας. Γιατί δια του θαύματος της αλικής της Λάρνακας, όπου το άλλας πριν 2.000 χρόνια ήταν μισθός, ήταν όπως είναι σήμερα το πετρέλαιο. Μόλις είδε την καημένη κυρία και ολόκληρη την Κύπρο να νοσεί οικονομικά και ψυχικά και ο κόσμος να ταλαιπωρείται, αμέσως ευλόγησε τον Αμπελώνα, εμετέτρεψε τον σε αλάτι, δηλαδή σαν σήμερα να έρθει κάποιος και να έρθει στην αυλή μας να μας ευλογήσει ένα δέντρο και να γίνει πετρελαιοπηγή. Οικονόμησε ολόκληρη την Κύπρο για 2.000 χρόνια. Αυτόν τον ένδοξον Άγιο, αυτήν την οικογένεια, τους προτεργάτες του χριστιανισμού, που πρώτες η Μάρθα και Μαρία μαζί με την Μαρία τη Μαγδαληνή είδαν τον Χριστό. Και αυτόν, όχι το λέω εγώ, το λέει το απολυτίκιο τους. Αυτούς τους Αγίους, Άγιους προ 2.000 χρόνων, αξιωθήκαμε να υποδεχτούμε στην Δρομολαξιά, στην πόλη μας, μια κουκίδα του άμμου στον πλανήτη, να μας δοξάσει εμάς τους ανάξιους ο Ιησούς Χριστός, ευλογημένος και ο Δήμαρχος μας, που μας εβοήθησε. Ευλογημένοι και οι πατέρες της Εκκλησίας και παραπάνω ευλογημένοι όλοι εσείς που καθημερινά κάνετε κόπους, ξυπνάτε το πρωί και έρχεστε εδώ να τιμήσετε τον Άγιο Λάζαρο, για να τιμήσουμε και τιμώντας το τιμόμενο παίρνουμε ευλογία ανάπηρη για τα παιδιά μας, για την υγεία, για την αιωνιότητα. Ο Άγιος Λάζαρος, όπως ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, πρόδρομος του Χριστού κατά την επίγεια ζωή του Ιησού Χριστού, που προετοίμασε το έδαφος για τη μετάνοια του κόσμου και να μπορέσουν να δουν τον Θεάνθρωπο Ιησού, και τους εβάφτιζε στον Ιορδάνη ποταμόν, έτσι και ο Άγιος Λάζαρος δια την ευλογία του βαφτισμού, την ευλογία της Αναστάσεως του, αυτή η ενέργεια που χρησιμοποίησε ο Χριστός
για να αναστήσει το έναν νεκρό που ήταν σε πλήρη αποσύνθεση. Δεν ήταν ένα απλό γεγονός. Και οι Άγιοι Απόστολοι αναστήσαν κόσμον, και οι Άγιοι αναστήνουν κόσμον, και το τίμιο ξύλο αναστήνει κόσμο. Η Ανάσταση του Αγίου Λαζάρου είναι ένα σπουδαίο γεγονός, γιατί ο Άγιος ήταν 4 μέρες σχεδόν σε πλήρη αποσύνθεση στο μνήμα. Σχεδόν κόκκαλα. Όσοι, λέει η Αγία Μάρθα, Κύριε, τεταρτέως εστί. Όσοι, βρωμή. Και είπε ο Κύριος, Λάζαρε, δεύρο έξερθε. Και αναστήθηκε εκ των νεκρών και νικήθηκε ο Άδης και νικήθηκε ο Σατανάς και έγινε μια πιστοποίηση για 4,5 μήνες εμιλούσε ολόκληρο η Ιουδαία για τη θεότητα του Χριστού πλέον. Πλέον ήταν ξεκάθαρον ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι και Υιός του Θεού και Θεάνθρωπος και ο ίδιος ο Θεός. Και αυτόν δημιούργησε τη ζήγια και το φθόνο των Ιουδαίων να σκοτώσουν και τον Άγιο Λάζαρο μαζί με τον Χριστό. Έτσι ο Άγιος Λάζαρος, όπως τον Άγιον Ιωάννη τον Πρόδρομο, έχει τεράστια αξία και θέση στους ουρανούς, γιατί είναι ο πρόδρομος της κοινής Ανάστασης. Είναι ο πρόδρομος της του Χριστού Αναστάσεως, που να μας αξιώσει όλους να φτάσουμε, και είναι ο πρόδρομος της μεγάλης και ενδόξου δευτέρας παρουσίας του Ιησού Χριστού. Με την Ανάσταση του ο Άγιος Λάζαρος μας υπενθυμίζει τη βάση της πίστης μας. Η βάση της πίστης μας είναι η κοινή Ανάσταση. Είναι η θέωση, είναι ότι όλοι εμείς οι χωματένιοι θα γίνουμε θεοί, ότι όλοι εμείς οι χωματένιοι θα πάρουμε ανακαινισμένα σώματα και θα ζήσουμε με την ευλογία του Θεού στους αιώνες των αιώνων, στη βασιλεία των ουρανών. Τούτη είναι η πίστη μας. Δεν υπάρχει θάνατος. Ο νικητής του θανάτου, ο Άγιος Λάζαρος, γιορτάζει σήμερα και γιορτάζουμε όλοι μας. Γιατί γιορτάζουμε δια του Αγίου Λαζάρου τη δική μας τη θέωση, τη δική μας την Ανάσταση. Γιατί η Ανάσταση δεν είναι ένα γεγονός, είναι δύο γεγονότα. Ξεκινά πρώτα από τούν τη ζωή, από την Ανάσταση των παθών, και ο Χριστός χαριτώνει τους ανθρώπους οι οποίοι πετυχαίνουν την Ανάσταση από αυτήν τη ζωή εναντίον των παθών. Και ελευθερώνονται και είναι ελεύθεροι από τα δεσμά του διαβόλου. Και στεφανώνει με στεφάνια δόξας τους αναστημένους εκ των νεκρών, οι οποίοι θα μπουν στα δεξιά του Πατρός κατά τη Δευτέρα Παρουσία και θα ζήσουν μαζί του αιώνια με στην αιώνια χαρά του Κυρίου. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Φλογερών, των άξιων, ιεράρχη Κητίου, Κύριον Κύριον Νεκτάριο, όπου αυτήν την περίοδο σήκωσε φωνή και είπε καμία εκκλησία κλειστή, και πρόσταξε τους πατέρες να μην διώξουν κανέναν πιστό αυτές τις Άγιες ημέρες από τις εκκλησίες, καθώς θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Νούφριο Κουλά που μαζί με την κυρία Ανίτα Δημητρίου εκάμαν αντίσταση χτες στην Ολομέλεια της Βουλής, και τούν τους ανθρώπους πρέπει να τους υπροσευχόμαστε για λόγους τους, γιατί θωρείται ότι ο Θεός βάλει ανθρώπους κάποτε να μιλούν υπέρ της πίστης και υπέρ των Ορθοδόξων. Ο Θεός δεν αφήνει κανένα. Τι ήταν η αιτία που το Σάββατο της Αναστάσεως ο ναός άλλαξε η κυβέρνηση την απόφαση και οι ναοί θα μείνουν ανοιχτοί. Και όπως ο Ιησούς Χριστός
Να ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός έκλαψε για τον φίλο του, έτσι κλαίει και για μας, και εμάς μας αγαπά και για μας προστρέχει αμέσως ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός δεν αφήνει κανένα, είναι εμείς που τον αφήνουμε. Γι' αυτό κρατάτε κοντά στον Χριστό και όχι μόνο από τους νεκρούς αναστήνει, αλλά ανατρέπει τα της φύσης, τα δεδομένα, δίνοντας θαύματα, ελπίδα, δόξαν, τιμή και νίκη. Θα βγούμε έξω για τον Λιτανία και σας ευχαριστώ χρόνια πολλά σε όλους, γιατί σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία της Κύπρου, σήμερα γιορτάζει η Ορθοδοξία, σήμερα γιορτάζει η Λάρνακα, σήμερα γιορτάζει η Δρομολαξιά.